Καλημερούδια, Δευτερούλα, 3 Οκτωβρίου. Καλό μήνα δεν σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, κακώς θα σας το πω τώρα, αν και εσείς το δείτε πιο αργά αυτό το βίντεο, εγώ θα πω καλό μήνα. Δεν σκέφτηκα καθόλου ότι το προηγούμενο βίντεο θα ανέβει αρχές, 1η Οκτώβριο νομίζω ήταν, ναι. Μόλις έφερε τον Αλέξανδρο στο σχολείο, περιμένω λίγο εδώ έναν κύριο με ένα φορτηγό που κάτι κάνει μέσα στο αυτοκίνητο και είπα να σας καλημερίσω από εδώ αφού περιμένω να φύγει και η κίνηση που συσσωρεύτηκε από την άλλη την πλευρά. Ήθελα να σας πω ότι στο σπίτι γίνεται χαμός. Με το που κατέβασα τον Αλέξανδρο κάτω, είχαν έρθει άνθρωποι και είχαν ξεφορτώσει τα πάντα στην αυλή. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι το μεταξύ εμείς, τίποτα χαμπάρι. Και για να δω τι γίνεται στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Θέλω να πάω λίγο σούπερ μάρκετ βέβαια τώρα. Α, δεν μπορώ να δω. Γιατί έχουμε κλείσει τα ρεύματα λόγω του. Ναι. Γίνεται χαμός, τα έχουν φέρει όλα. Και ανυπομονώ να πάω σπίτι, αλλά πρώτα πρέπει να πάω σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάω να πάρω κάποια καθαριστικά τα οποία σίγουρα θα χρειαστώ τώρα, αυτές τις μέρες που θα πέφτει το καθάρισμα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ το σπίτι να το απομονώσουμε το μισό για να μην σκονιστεί, αλλά ό,τι και να κάνεις, αυτή η σκόνη θα περνάει. Οπότε θέλω να πάω να πάρω κάποια καθαριστικά, πανάκια, υγρά καθαριστικά κλπ. Για να είμαι σε ετοιμότητα. Και αν όντως είναι αλήθεια που μου πω επιπλοποιώσω ότι σήμερα θα τα βάλουν όλα και θα είναι έτοιμα, νομίζω θα μπορώ να καθαρίσω όπως σήμερα, ίσως αργά ή αύριο το πρωί. Δεν ξέρω, θα δείξει. Λοιπόν, φύγαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να πάμε σπίτι, να δείτε και εσείς λίγο την εξέλιξη των πραγμάτων. Τι γίνεται εκεί. Δεν πρόλαβα να δω ούτε τα πορτάκια, να δω το σχέδιο πάνω στα πορτάκια. Ούτε καν αυτό δεν πρόλαβα να δω. Γιατί έφυγα γρήγορα, ήμουν ανοχωμένη. Είχαν κλείσει και το δρόμο εντωμεταξύ. Και αγχώθηκα για το πώς θα βγω, τι θα κάνω κλπ. Αλλά οκ. Okay. Καθίστε, γιατί γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο τη κολάσεω, παιδιά. Ωραία. Τώρα μπορώ να. Όχι, δεν μπορώ να αποχωρήσω. Έρχονται αυτοκίνητα. Ακόμα. Γίνεται χαμός. Εντωμεταξύ, ένα στενάκι έτσι, δηλαδή δεν είναι καν κεντρικός. Λοιπόν, είναι όλα εδώ, όλα τα κουτιά. Μόνο τον πάγκο δεν βλέπω. Θα ρωτήσω μετά τον Αντρέτη γιατί δεν έχει έρθει ο πάγκος. Δεν ξέρω, μήπως χρειάζεται να συνεχίσει και αύριο και ίσως τον φέρει αύριο, δεν ξέρω. Λοιπόν, σταματήσανε για λίγο. Πήγαν να πάρουν πόδια, είτε είναι ένα λαθάκι για τα πόδια, ήρθανε λίγο πιο κοντά από αυτό που είχα ζητήσει. Γιατί η προηγούμενη κουζίνα, νομίζω σας είχα πει ότι με ταλαιπωρούσε, γιατί εγώ είμαι αρκετά ψηλή και ο πάγκος ήταν κοντός και έσκυβα και όταν έπλαινα τα πιάτα έτσι. Υπήρχε μια ταλαιπωρία, οπότε αυτή τη φορά το ψήλωσα, αφού θα την φτιάξουμε από την αρχή, παρά την κάνουμε και στα μέτρα μας, στα γούστα μας και όπως μας βολεύει. Οπότε σταματήσανε για λίγο να πάνε να πάρουν λίγο πιο ψηλά ποδαράκια, γιατί πραγματικά δεν την πάλευα άλλο με τον προηγούμενο τον εροχήτη. Εδώ είναι τώρα να αχνοφαίνεται λίγο το σχέδιο, βλέπετε. Έκανα αυτό με το βαθούλωμα το σκαλιστούλι που είναι έτσι λίγο πιο μπαρόκ, θυμίζει μπαρόκ στυλ. Γιατί ένα άλλο που κυκλοφορεί που είναι μια φάσα έτσι και έτσι, θα το έχετε δει, οι περισσότερες κουζίνες τους έχουν το απλό το ξύλο με μια φάσα έτσι και έτσι, επειδή το έχω παραδεί, είπα να μην το κάνω. Και έχω εμπνευστεί από την κόρη της νονάς μου το σχέδιο, η οποία και αυτή άλλαξε πρόσφατα την κουζίνα της και μου άρεσε πάρα πολύ, άλλαξε λίγο το σχεδιάκι, δεν το έκανα ακριβώς ίδιο. Εκείνης κάνει γωνία και έχει και μια γραμμή εδώ. Εγώ έβγαλα τη γραμμή και έκανα νυχάκι. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μπορεί σήμερα να μην τελειώσει από ό,τι φαίνεται, εγώ έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούμε σήμερα να δούμε στο περίπου κάποια πράγματα και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μου έχει ψηλοφύγει και η στενοχωριά από την προηγούμενη την κουζίνα. Μέχρι εχθές ήμουν έτσι λίγο επηρεασμένη που έφυγε και είχα στενοχωρηθεί, αλλά τώρα έφυγε. Κάναμε και αυτή εδώ τη λεπτομέρεια για να μπορεί να μπει λεντοτενία και να μην φαίνεται εδώ. Και σε όλα τα ντουλάπια τα πάνω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι σε όλα τα ντουλάπια τα πάνω. Α, ναι, να ορίστε, έχει και από εδώ. Θα μπει σε όλο το μήκος λεντοτενία. Οπότε για να μην φαίνεται στο μάτι, δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η φάσα που είχε στην προηγούμενη μου την κουζίνα. Είπα να την κάνω λίγο πιο μοντέρνα, μην το παρακάνω κλασικό. Αν και μου αρέσει εμένα το κλασικό το στυλ. Αλλά είπα να παντρέψω λίγο κλασικό και μοντέρνο και να δούμε τι θα γίνει και πώς θα βγει, δεν ξέρω. Θα δείξει, το έχω ένα άγχος αυτό για το αν θα ταιριάζει. Το πιο κλασικό σχέδιο σε ντουλάπια με τον πιο μοντέρνο πάγκο. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά έχουμε για σήμερα. Έφυγαν οι άνθρωποι. Έχουμε ακόμα μέλλον, όπως βλέπετε. Έχει να φτιαχτεί και ο τοίχος. Έχει να κοπεί εδώ ο πάγκος, ο οποίος φαίνεται κατράμι.
Αλλά δεν είναι. Κατράμι, δεν μπορώ να καταλάβω τι φαίνεται έτσι. Ίσως άμα καθαριστεί θα φαίνεται και καλύτερα. Οπότε έχουν να γίνουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πιστεύω αύριο να τελειώσουν. Για να γίνει λίγο το σπίτι μας ανθρώπινο. Γιατί δεν παλεύεται άλλο. Πραγματικά και η σκόνη, ειδικά σήμερα που κοπήκανε κάτι ξύλα, έχει γίνει ο χαμός. Αλλά γενικά είμαστε σε ένα καλό στάδιο, σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Εδώ είναι και το πασάκι που σας έλεγα. Να το είναι μέχρι εδώ. Και αυτός είναι ο χώρος που θα μπαίνουμε μέσα. Γι' αυτό σας έλεγα εδώ ότι ήταν το παιχνίδι του Αλέξανδρου. Οπότε έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Πάντως έχει ακόμα μέλλον. Όμως θέλω να πιστεύω ότι η περισσότερη δουλειά έχει φύγει. Και ότι αυτές οι ψηλοδουλειές που έχουν μείνει να μην τους καθυστερήσουν. Τα συρτάρια δεν είδα πουθενά, είναι η αλήθεια. Ίσως τα φέρουν αύριο, δεν ξέρω. Ίσως τα συναρμολογήσουν από αυτά τα ξύλα που βλέπω εδώ. Πολύ πιθανό. Βλέπω κάποια ξύλα τα οποία συναρμολογηθούν εδώ. Αυτά είναι τα νέα μετά τις κουζίνες για την ώρα. Στο καβούκι μου κλεισμένη εδώ, έχουμε κλείσει πόρτες όλα τώρα, γιατί από εκεί είναι η χειρότερη μέρα. Αυτό που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο, ότι αύριο που θα έρθουν να μα κόψουν δεν ξέρω τι θα γίνει. Ένα κομματάκι κόψανε και γέμισε το, όπως φανταστείτε, με φωνάξανε για να με ρωτήσουν κάτι μετά από κόψιμο και μπαίνω μέσα και τους λέω «Πάχετε φτιάξει ατμόσφαιρα». Ήταν πραγματικά σαν να έχουν φτιάξει ατμόσφαιρα. Χαμός. Δεν ξέρω πώς θα καθαριστεί το σπίτι. Με έχει πιέσει απόγνωση μόνο σε σκέψη. Με ρωτάτε πάρα πολλές, να σας πω, όσο περισσότερα μπορώ για το θέμα κουζίνας. Μέχρι στιγμής αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πραγματικά δεν είναι καθόλου όπως το περίμενα. Τα περίμενα τα πράγματα πολύ πιο απλά, πιο εύκολα. Είναι όλα πολύ πιο δύσκολα από ό,τι τα περίμενα. Και νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι έρχεται για εμένα. Το καθάρισμα δηλαδή. Μέχρι και εδώ αυτή τη στιγμή που, παρόλο που έχουμε απομονώσει τον αποδοχώρο, βλέπω πολύ έλαιος που έχει τα κρυσταλάκια, δεν γυαλίζουν, είναι ματ. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει, νομίζω θα επανέλθει το σπίτι. Μου το είπε και μια κοπέλα. Μου είπε και μια κοπέλα να φανταστώ στο Instagram, να φανταστώ, μου λέει ότι ζείτε σε έναν πανικό αυτές τις μέρες. Έτσι λέω, δεν φαντάζεσαι τι γίνεται εδώ μέσα. Προσπάθησα χθες μέσα στο δωμάτιο να βάλω τάξη, αλλά επειδή ζούμε εδώ μέσα στην ουσία, μετά από 5 λεπτά γίνονται όλα χάλια. Τσάμπα καθόμουν και σκούπιζα και σημάζευα κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω, θα σκεφτώ αισιόδοξα, ότι αύριο θα τελειώσει, άντε να μείνει κάτι πάρα πολύ μικρό, το οποίο απλά θα έρθει να το τοποθετήσει ίσως κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς θα γίνει, τέλος πάντων. Θέλω να πιστεύω ότι θα μείνει κάτι πάρα πολύ μικρό και ότι αύριο θα μπορεί η κουζίνα να καθαριστεί και να αρχίσω να τοποθετώ πράγματα. Πιστεύετε? Δεν ξέρω. Για την ώρα, δεν ξέρω αν ακούτε, έχω βάλει βιταμινούλες εδώ μέσα να πάρω δυνάμεις. Μπας και καταφέρω, θέλω και το απόγευμα να πάω μέσα στο σαλόνι να πετάξω τίποτα, έτσι, καφέδες, κάποια φαγητά που είχαμε πάρει για τους ανθρώπους και τέτοια. Και επίσης κάτι πάρα πολύ παράξενο, ρε παιδιά, έχουμε σήμερα 3, δεν έχουμε 3 Οκτωβρίου και καίει ο τόπος, έχουμε ανοίξει air condition, έχουμε ανάψει ξανά air condition. Άναψα και το Σαββάτο που ήταν πρώτη του μήνα και σήμερα ξανά άναψα. Τέλος πάντων, ελπίζω λίγο, δεν λέω να παγώσει ο καιρός γιατί έχετε δύσκολος χειμώνας, αλλά λίγο να δροσίσει, λίγο, νομίζω το χρειαζόμαστε. Από αύριο δείχνει ότι λίγο πέφτει η θερμοκρασία, 23 βαθμούς, okay. Είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε να αγοράσουμε ένα-δύο πράγματα που χρειάζονται αύριο για την κουζίνα, για τον απορροφητήρα σωλήνα, γιατί πρέπει, και στην ουσία θα πηγαίνουμε και για σωλήνες για τον νεροχύτη, αλλά ο νεροχύτης που πήραμε έχει μέσα σωλήνες, περίεργο, εγώ δεν το περίμενα, αλλά και όμως όταν τον ανοίξαμε είδαμε ότι έχει, οπότε πάμε μόνο γι' αυτό και άμα δούμε αν χρειαζόμαστε και κάτι άλλο.
Αυτός εδώ ο άνθρωπος έχει πειράξει τα πάντα. Δεν έχει αφήσει τίποτα που να μην έχει ακουμπήσει. Δείτε εδώ κατάσταση. Πάρα πολλές μέρες αργότερα, ούτε καν ξέρω πόσες, έχω χάσει πλέον το μέτρημα με αυτό το vlog εδώ πέρα που έχει γίνει ένας αχταρμάς. Και για εκατομμυριωστή φορά με βρίσκει στο πάρκινγκ του Leroy Merlin αυτή η, όχι αυτή η εβδομάδα, αυτές οι τελευταίες 10 μέρες. Παιδιά, χαμός στο ίσιωμα. Ήρθα όμως να πάρω κάτι το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα το κλείσω αυτό το vlog, θα το κλείσω, σας το υπόσχομαι τώρα, θα το κλείσω τα επόμενα λεπτά. Έχω έρθει όμως να πάρω κάτι που έχω ήδη ξεκινήσει και ξέμεινα και θέλω να δείτε το αποτέλεσμα, θα το δείτε σε ένα βάζω το αποτέλεσμα. Θέλω παιδιά πραγματικά να δείτε πώς μετέτρεψα ένα βάζο και κάποια άλλα τα οποία μετάνιωσα που τα πήρα, θα σας πω. Πώς τα μετέτρεψα με ένα απλό σπρέι, το οποίο δεν είναι ένα απλό σπρέι βασικά, σε πάρα πολύ όμορφα διακοσμητικά για το σπίτι που ταιριάζουν απίστευτα με το χώρο μας. Πάω τώρα να πάρω αυτό το κάτι που θέλω και θα σας το δείξω με το που φτάσω στο σπίτι και θα σας δείξω λίγο και τι έχω κάνει. Πραγματικά 3 λεπτά αργότερα, δεν έκατσα παραπάνω μέσα στο Leroy Merlin, πήρα το σπρέι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Να δείτε, τώρα θα σας το δείξω και σπίτι. Δίνει αυτό εδώ το εφέ, ανάλογα και τη βάση βέβαια και του χρώματος που έχεις, δίνει αυτό το εφέ εδώ πέρα της πέτρας. Θα σας δείξω εγώ τώρα στο σπίτι ένα, πήρα και μια ταινία για να κλείσω το δέμα με την πινιάτα, το οποίο να δω πώς θα φτάσει. Έχω προσπαθήσει, γιατί θα πάει και σε κάποιο νησί, σε ποιο νησί θα πάει, δεν θυμάμαι, η κοπέλα που κέρδισε μένει σε νησί. Και έχω προσπαθήσει να το κλείσω πάρα πολύ καλά. Έχω προσπαθήσει να σφραγίσω τα προϊόντα πάρα πολύ καλά. Η πινιάτα είναι ο διαγωνισμός που έκανα στο Instagram με μια πινιάτα γεμάτη με προϊόντα. Αυτό. Και έχω προσπαθήσει να το ασφαλίσω όσο πιο καλά μπορώ, γιατί τα 2 προϊόντα από αυτά δεν χωρέσανε και μέσα. Οπότε έχω ζοριστεί λίγο. Θα το δούμε. Πιστεύω να φτάσουν όλα όπως θα φύγουν από μένα. Λοιπόν, βλέπετε αυτό το τέλειο βάζο που μοιάζει σαν να είναι πέτρινο. Κοιτάξτε τι ωραία, καθίστε να το βγάλω λίγο πιο έξω να το δείτε έτσι με το φως. Κοιτάξτε τι ωραίο αποτέλεσμα έχει. Λοιπόν, αυτό το βάζο ήταν βαμμένο ακριβώς, έλα, ακριβώς έτσι. Δεν έχω βρει τώρα το ίδιο βάζο, γιατί δεν το έχουν στο e-shop, αλλά έχουν ένα διαφορετικό σχέδιο, ίδιο χρώμα. Ήταν έτσι. Και δεν μου τέριαζε με τη γυψοσανίδα που έχω αλλάξει πλέον τη διακόσμηση. Και πήρα αυτό το σπρέι και έχει γίνει έτσι. Παιδιά, είναι όνειρο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ακριβό το σπρέι βέβαια, αλλά μετατρέπει σε... Αν ήξερα ότι ήθελα να βάψω κι άλλα, θα μπορούσα να τα έχω βάψει και εμένα σπρέι όλα. Αλλά το παράκανα λίγο εδώ. Και με το σπρέι το πρώτο που περίσσεψε, έβαψα αυτό εδώ το οποίο δεν μου βγήκε καλό, γι' αυτό πήρα το σπρέι για να το βάψω καλά. Αυτό ήταν κατράμι ολόμαυρο. Και έβαψα και αυτό εδώ το οποίο και αυτό ήταν κατράμι ολόμαυρο. Αυτά τα δύο και αυτό τα αγόρασα τώρα, είναι πρόσφατη η αγορά. Αλλά μόλις τα τοποθέτησα εδώ στη γυψοσανίδα και τα έβλεπα από μακριά που ήταν έτσι μαύρα, δεν μου άρεσε καθόλου. Μου κλωτσάγανε πάρα πολύ στο βλέμμα, στο μάτι. Οπότε αποφάσισα να τα βάψω και αυτά. Και θα τα πάρω τώρα να τα πάω να τα βάψω και αυτά, να βαφτούν καλά, γιατί βλέπετε έχουν μείνει μαυράκια. Να τα βάψουμε σωστά και ωραία, να γίνουν σε το βάζο και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να τα έχω βάψει, είναι έτοιμα. Εντάξει, αυτό το σπρέι βγάζει και μαυράκι από μέσα, οπότε δεν γίνεται να φαίνεται όλο σαν πέτρινο. Ναι, το ξέρω, έχει και μαυράκια. Έβαψα και αυτό εδώ. Τώρα σας τα δείχνω, γιατί εσείς θα τα δείτε τώρα σε επόμενο βίντεο που θα σας δείξω όλη την γυψοσανίδα να δείτε πώς φαίνεται. Γιατί αυτά τώρα θέλουν αρκετές ώρες να στεγνώσουν. Ενώ λέει ότι θέλει γύρω στα 15 λεπτά, θέλει ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή θα τα αφήσω τώρα το απόγευμα, θα έρθω να τα πάρω. Το απόγευμα θα είναι έτοιμα. Εν τω μεταξύ, δείτε εδώ πέρα πως έχω κάνει την πινιάτα. Σαν να έχει πάθει ατύχημα είναι καημένη και θέλω να της βάλω και απ' την άλλη την ταινία που είναι καλύτερη, γιατί από αυτήν εδώ σίγουρα θα ανοίξει, δεν θα φτάσει στον προορισμό της. Αλλά δείτε εδώ φαίνεται η μουσούδα, τα κέρατα του, τα αυτιά του, τι είναι αυτά, δεν ξέρω. Μιλάμε, έχει πολύ πλάκα. Ο άνθρωπος που θα το πάει θα πάθει σοκ. Θέλω λίγο να σας δείξω και το τέλειο ρούχο που φοράω, αλλά φαίνεται, δεν φαίνεται έτσι. Δείτε τι ωραίο ρούχο, τι ωραίο σετ. Θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή που μπορείτε να το βρείτε. Είναι σαν ζακετάκι στην ουσία, εγώ φοράω έτσι ένα φανελάκι από μέσα και κάνει έτσι εδώ πέρα σαν, πώς τις λένε αυτές τις φούστες της τουτού, πώς λέγονται. Αυτό το στυλ καταλάβατε τι εννοώ, που είναι έτσι ανοιχτό και κάτω. Είναι εδώ σε αυτό το μήκος
Και μαζί με σνικεράκι είναι πάρα πολύ ωραίο το σετάκι αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, πολύ χαριτωμένο. Καλά, τώρα το πλάνο είναι να πεινάνε. Αλλά ήθελα να σας το δείξω γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και είναι και εύκολο για κάθε μέρα που πάω το Αλέξανδρο στο σχολείο. Θέλω να βρω και άλλα τέτοια σετάκια πάνω κάτω. Για τα πρωινά που δεν ξέρω τι να βάλω. Θέλω να βρω τουλάχιστον άλλα δύο να έχω να αλλάζω μέσα στην εβδομάδα. Λέω να σας αφήσω, να το κλείσω αυτό εδώ το βίντεο. Ήταν ένα έτσι vlog με λίγα στοιχεία της κουζίνας και λοιπά. Τέλος πάντων, περίεργο βίντεο. Το επόμενο βίντεο λογικά θα είναι το kitchen tour. Περιμένω τον άνθρωπο, σήμερα είναι Πέμπτη. Από εβδομάδα μου είπε ότι θα έρθει να μου αλλάξει ένα ντουλάπι, το οποίο δεν πήγε καθόλου σωστά. Από όποια μεριά και αν το κοιτάξεις, πραγματικά δεν πήγε καθόλου σωστά. Κάτι δεν πήγε καλά στα μέτρα μάλλον. Και έχουν να κάνουν ένα-δύο ακόμα λεπτομέρειες της κουζίνας και κάποια πράγματα που μου χρωστάνε. Ας πούμε, μου βάλανε κάποιους μηχανισμούς σε κάποια ντουλάπια που κλείνουν αργά, αλλά δεν δουλεύανε, ήταν χαλασμένοι. Και θα μου φέρουν καινούριους. Και ένα-δύο άλλα πράγματα, τα οποία μου είπαν ότι θα γίνουν από εβδομάδα. Οπότε, αφού θα γίνουν από εβδομάδα, θα μπορώ και εγώ να σας κάνω το kitchen tour και να το ανεβάσω το επόμενο Σαββάτο. Εν τω μεταξύ, όποιος έχει έρθει σπίτι και την έχει δει, μου έχουν πει όλοι το ίδιο, ότι η κουζίνα ταιριάζει πάρα πολύ με το υπόλοιπο σπίτι, γιατί δεν τους κάνει εντύπωση του καινούριου. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ, όταν μπαίνω μέσα στο σπίτι και την κοιτάζω, δεν μου τραβάει το μάτι, γιατί πραγματικά έχει ταιριάξει τόσο πολύ με το υπόλοιπο του σπίτι, που είναι η κουζίνα σαν ήταν πάντα εκεί, ενώ δεν ήταν πάντα εκεί. Ήταν πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Νομίζω ότι η προηγούμενη σου τράβαγε πιο πολύ το μάτι, γιατί ήταν ξένη μέσα σε όλο το υπόλοιπο σπίτι. Αυτή τώρα πραγματικά έχει ταιριάξει και στα χρώματα και σε όλα, στο στυλ, σε όλα. Θα σας τα δείξω όλα την επόμενη εβδομάδα, που με ρωτάτε πάρα πολλές και διάφορες συμβουλές και tips κλπ. Και γιατί είστε πολλές σε φάση ανακαίνησης κουζίνας και νομίζω ότι τώρα είναι και η εποχή. Αυτό νομίζω τώρα ότι Οκτώβριος είναι καλός μήνας να αλλάξει κουζίνα. Μετά νομίζω από Άνοιξη, θεωρητικά γιατί στρώνουμε χαλιά κλπ. Και δεν σας το προτείνω μέσα στο χειμώνα να το κάνετε. Δεν σας το προτείνω για κανένα λόγο. Τέλος πάντων, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το kitchen tour. Θέλω να πιστεύω βασικά.